σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bed Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bed Builder έως και 30%. Χαίρετε φίλες και φίλοι. Τρίτη αγωνιστική σήμερα για την Evolution League και η Δαλάη Κλάμα αντιμετωπίζουν τους Μπονομπό. Από τη μία η Δαλάη Κλάμα μετρούν μία νίκη και μία ήττα στις δύο αγωνιστικές. Από την άλλη οι Μπονομπό έχουν παίξει έναν αγώνα μέχρι στιγμής και έχουν ιτηθεί μάλιστα από τον Καλαφάντων με 75-39. Ο αγώνας πρεμιέρας στους Κολόμπιανς έχει αναβληθεί. Ξεκίνημα λοιπόν με τους σημερινούς γηπεδούχους να είναι στην επίθεση και να πετυχαίνει και το πρώτο καλάθι από την γωνία με τον Μπέιν. Ανοίγει το σκορ με το δικό του τρίποντο για το 3-0. Πάμε να δούμε λίγο γρήγορα τις πεντάδες. Μπέις, Μπεκρίς, Αντώνης Σωτηράκης, Τζόλης και Φλαβούρης ξεκινούν για τους πράσινους, ενώ από την άλλη έχουμε Σουράνη, Βουτσά, Τσαμουρά, Φουραδούλα και Κεραμιδά για τους Μπονόμπο, οι οποίοι κατεβαίνουν και σήμερα με απουσίες, 6 παίκτες διαθέσιμοι. Από την άλλη γεμάτο το ρόστερ των Δαλάη Κλάμα, οι οποίοι είναι και πάλι στην επίθεση. Μπέι στα δεξιά τώρα, αφήνει έξω, πάρουν το τρίποντο οι πράσινοι με τον Τζόλι, αυτός θα στοχίσει τώρα και συνέχεια με τον Σωτηράκη να κλέβει και να αφήνει τώρα στον Τζόλι εξαιρετικά, θα έρθει το καλάθι για το 5-0. Πολύ ωραία assist από τον Σωτηράκη, βάζει μπροστά με 5 πόντους στην ομάδα του. Πάει με φόρο προς τα μέσα, ο Τσαμουράς θα τελειώσει καλά, Μπεκρίς είναι εκεί για να μαζέψει. Σωτηράκη σταματάει, πίνει έξω, Μπέις και τώρα Μπεκρίς. Σωτηράκης περνάει προς τα μέσα, τον έχει βρει αντικανονικά ο Βουτσάς, που θα κάνει το φάουλ. Πρωτοματικό για τους Μπονομπό. Επανέφεραν οι πράσινοι. Αντώνης Σωτηράκης αφήνει στο πλάι, ο Μπέις θα πάρει την εκτέλεση, ένα μακρινό δίποδο μπαίνει και βγαίνει η μπάλα. Δεν αλλάζει έτσι το σκορ. Πρόλαβε ο Σουρανής και θέλει να χτυπήσει γρήγορα στην άλλη ρακέτα. Πράσινη τώρα στην επίθεση, ο Τζόλης δεν βιάζεται, πίνει πίσω. Σωτηράκης παίζει με τον Μπεκρή, αυτός από κοντά στο χ, έβαλε λίγο παραπάνω δύναμη όπως θα έπρεπε. Κεραμιδάς, Κουραδούλας, ζήτησε το σκριν, το πήρε, έχασε για λίγο τον έλεγχο της μπάλας, αφήνει στην γωνία, Σουράνης για τρεις, ήταν καλές οι προποθέσεις, δεν ήταν καλή εκτέλεση, δεν θα βρουν έτσι το πρώτο τους καλάθι, ούτε τώρα η Μπονομπό. Μπέις, αναζητή επιλογή, η μπάλα καταλήγει στον Σωτηράκη, αυτός αφήνει στον Τζόλι, 7 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Μπέις στα 4 τελειώνει ο χρόνος, ο Τζόλις θα βρεθεί αμαρκάριστος. Παίξαν με υπομονή εδώ οι πράσινοι. Βρέθηκε το κατάλληλο σουτ, δεν ήρθε όμως το τρίποντο. Παραμένουμε έτσι στο 5-0. Σουράνης φύνει στον Βουτσά. Μπάλα θα καταλήξει στα χέρια του Φουραδούλα. Πάει προς τα μέσα αυτός με μια δύσκολη εκτέλεση. Σουράνης ψάχνει λίγο χώρο, προσποιείται. Βουτσάς το 1, δεν είχε δει το ρολόι του, μείνει μπάλα στα χέρια. Καλή άμυνα και τώρα από τους πράσινους, οι οποίοι έχουν μπει δυναμικά, βγάζουν ενέργεια και στις δύο πλευρές. Δεν έχουν επιτρέψει μέχρι στιγμής στους φιλοξενούμενους να βρουν το πρώτο τους καλάθι. Σωτηράκης. Μπέις. Προσπαθεί να γυρίσει ο Φλαμπούρης, έχασε και την ισορροπία του. Μαλά καταλήγει στον Αντώνη Σωτηράκη, αυτός θα πάρει ένα μακρινό σούτ, έκανε έρμπολ. Φραδούλας ρίχνει ταχύτητα, αφήνει έξω. Το θέλει το τρίποδο, το πήρε, δεν το έβαλε όμως ο Κεραμιδάς. Μπεκρής. Και τώρα Τζόλης. Σωτηράκης. Κάνει λίγα βηματάκια πίσω.
Έπαιξε με τον Τζόλι, ζήτησε και πάλι στο πλάι για να πάρει μια εκτέλεση για δύο πόντους και να βρει στόχο για το 7-0. Καλά κρατεί το σέρι των γηπεδούχων. Δεν έχουν βρει απάντηση μέχρι στιγμή στην Μπονόμπο. Φουραδούλας. Μπουτσάς από το πλάι, καθόλου καλή εκτέλεση. Μπεκρής. Μένει πάνω του ο Σουράνης και παίξε τώρα με τον Σωτηράκη. Τζόλι Σωτηράκης ξανά. Έχει διάδρομο, φωνάζει ο Μπεκρής, ζητάει την μπάλα για να πάρει ένα τρίποντο. Δεν έβαλε πολύ δύναμη στην εκτέλεση, ίσα ίσα από την Στεφάνη μπάλα. Μπέις θα το πάρει και αυτός από μακριά, είναι καλή κατάληξη αυτού του σουτ. Για το 10-0, τρομερό ξεκίνημα των πράσινων. Ενώ από την άλλη η Μπονόμπο τώρα αναγκάζεται να καλύψει νωρίς νωρίς το πρώτο time out. Συνέχεια στην δράση. Ενώ μπαίνουμε στα τελευταία 5 λεπτά της πρώτης περίοδου. Στο 10-0 βρίσκεται τώρα το σκορ με τους γηπεδούχους να κυριαρχούν σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Τώρα θα σπάσουν το ρόδι φιλοξενούμενοι με τον Τσαμουρά να πετυχαίνει το πρώτο καλάθι. Και βάζει τέλος έτσι και στην αφλογιστία. Δόλιας κάτσε στα αριστερά, πήρε ο Μπεκρής. Θα κυρίσει και το φάουλ. Έγινε η επαναφορά Δόλιας. Έπαιξε αριστερά με τον Μασαλή. Μπεκρής. Προσποιείται, θέλει να πλησιάσει. Δεν πέταξε και ρατή μπαλά τα χέρια του. Τελείωσε ο χρόνος επίθεσης. Παραμένει έτσι το 12. Φουραδούλας. Πήρε ο Πετρόπουλος. Φουραδούλας υποπίεση θα καταφέρει να αφήσει την μπαλά στο καλάθι. Για το 14. Δόλια ξανά αναλαμβάνει να κατεβάσει για τους πράσινους. Σωτηράκης. Έτσι στον Φλαμπούρη. Ωραία θα βγει εδώ η φάση. Αυτός όμως από κοντά ο Σωτηράκης και τα βάζει με τον εαυτό του. Φουραδούλας τώρα στην άλλη πλευρά, θέλει να χτυπήσει γρήγορα. Πέρασε παραπάνω από τον Στεφάνη, ακολούθησε όμως την φάση ο Πετρόπουλος. Θα πετύχει το καλά, θα πάρει και το φάουλ για το 16. Ένα μικρό ξέσπασμα από την πλευρά των Μπονόμπο. Θα τους φέρει στο μείον 4 και μπορεί να μειώσει κι άλλο την διαφορά τώρα ο Πετρόπουλος. Είναι στο χτίσι και στην βολή. Εκτός, 16 παραμένει το σκορ. Και συνέχεια τώρα με τον Δόλια. Και ο Γλέκας έχει πέρασει το ματς για τους πράσινους. Μασαλής θέλει να πλησιάσει, στέκεται στον αέρα και σημαδεύει σωστά για το 12-16. Σαμουράς. Γεραμιδάς. Πετρόπουλος πήρε τελικά. Προσπαθεί να γυρίσει, δεν θα του το επιτρέψει ο Γλύκας. Και έχουμε φάουλ στον Σωτηράκη. Πρέπει να του ζητήσει συγγνώμη ο Τσαμουράς, καθώς μπήκε λίγο πιο άτσαλα στην φάση. Ο Δόλιας θα επαναφέρει τώρα από την πλάγια γραμμή. Σωτηράκης. Άσε στο πλάι. Θα το πάρει το τρίποντο Μασαλής, δεν θα το βάλει.
Σουράνης βρέθηκε στο παρκέ, κρατάει ο Φουραδούλας. Λοιπόν, και ο Σουράνης δεν έχει κάτι. Ένα τρίποντο έχει καλό από τον Κεραμιδά, η κατοχή περνάει και στα χέρια των γηπεδούχων. Δεν θα μπορέσουν να πλησιάσουν κι άλλο στο σκορ οι φιλοξενούμενοι. Παραμένει το 12-6. Ενώ στο μάτς τώρα θα περάσει ο Ευάγγελος Σωτηράκης στην θέση του Αντώνη. Δόλιας. Αφήνει να τον πιέσει ο Κεραμιδάς. Σωτηράκης έχασε την μπάλα, ήρθε να διορθώσει ο Γλυκάς. 5 δευτερόλεπτα ακόμα, θα πάρει το όπως το σούτ. Με έναν 5 δευτερόλεπτα θα μπορούσε να πάει σε μια καλύτερη επιλογή. Συνεχίζεται κανονικά η δράση. Πετρόπουλος με φόρα θα κοπεί όμως από τον Δόλια, του βάζει το σοπ. Πολύ καλή άμυνα από τον παίκτον Πρασίνων. Ενώ ο Σταύρος Βάμπαλης τώρα θα περάσει το μάτσο όπως και ο Βουτσάς. Ήρθε έτσι και ο 7ος παίκτης που περίμεναν οι Μπονόμπο. Βάμπαλης δίστασε να εκτελέσει από μακριά, αφήνει τον Φουραδούλα. Και πάλι Μπάμπαλης τώρα δεν θα διστάσει, βρίσκει σίδερο. Ας το βοηθήσει το πρώτο δικό του σουτ, Μπεκρής. Συνεχίζει τώρα στην άλλη πλευρά η γηπεδούχος ομάδα και ο Δόλιας είναι αυτός που θα εκμεταλλευτεί την ασίστ. Για το 14-6. Κεραμιδάς. Μπάμπαλης βλέπει το ρολόι, 1-20 επομένει ακόμα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ζήτησε στο πλάι ο Φοραδούλας, επέλεξε να εκτέλεσε ο Πετρόπουλος για 2 και πολύ καλά έκανε. 14-8. Δόλιας. Κρατάει, προσπαθεί να ξεφύγει από τον Κεραμιδά, ο οποίος έχει μείνει μπροστά του, μασαλίζει και στην περιφέρεια. Πάσα έξω. Πάλι Δόλια στα 5 δευτερόλεπτα, έφτασε πάρα στα χέρια του, αυτός πήρε το σουτ, το έχασε. Ανανεώνει όμως ο Μπεκρής και αφήνει πιο πίσω Δόλιας και πάλι 8 δευτερόλεπτα διαθέσιμα. Πασάρει τελικά στον Γλυκά, θέλει να πλησιάσει εκείνος και θα πάρει και το φάουλ. Μετράει κανονικά το καλάθι, να δούμε, μετράει τελικά το καλάθι όπως λένε οι όχι. Όχι, μπορεί να μην κατάλαβα καλά, όχι, χαμηλά έχει δώσει τελικά. 4-8. Ανανέωση και του λέει το ρολόι για τους γηπεδούχους. Δόλιας ξεμαρκάριστος, δεν θα το βάλει, Βουτσάς. Πρόλαβε, όχι τελικά, πάτησε εκτός. Παραμένει έτσι θέση επίθεσης η πράσινη. Γλυκάς στην Δόλια, 10 δευτερόλεπτα. Για τους πράσινους κρατάει ο Δόλιας στα 5. Νομίζω ο ίδιος θα πάρει την εκτέλεση. Κάνει το βηματάκι πίσω, δεν έβαλε πολύ δύναμη. Και έχουμε τώρα 13 δευτερόλεπτα. Όλα για τους Μπονόμπο. Μπάμπαλης. Θα κάνει το φάουλο ο Γλυκάς. Είναι το δεύτερο για τους γηπεδούχους. Με ακόμα 2 να δώσουν. Μπάμπαλης στα 7. Γίνεται από 2. Θα χάσει τελικά την κατοχή. Δόλιας. Θα φύγει την πάσα. Φινά λοιπόν στην πρώτη περίοδο με το σκορ στο 14-8. Ξεκίνησε και η δεύτερη περίοδος εδώ στο κλειστό του Σπάρτα, που 14-8 προηγούνται η Δαλαϊ Κλάμα, η οποία έκανε ένα εκρηκτικό ξεκίνημα στις αρχές του παιχνιδιού. Στην συνέχεια έβγαλαν μια μικρή αντίδραση Μπονόμπο, έριξαν κάπως την απόσταση, τώρα θα μειώσουν στους 4 πόντους με το καλάθι του Πετρόπουλου, ο οποίος έχει βοηθήσει επιθετικά σήμερα μέχρι στιγμής. 14-10 δείχνει τώρα του Δινός Πίνακας. Ευάγγελος Σωτηράκης από την κορυφή. Δεν θα βρει στόχο. Μασαλής μαζεύει και αφήνει στο πλάι.
Σωτηράκης ξανά, δεν βρήκε διάδρομο, Γλύκας ψάχνει τρόπο να πλησιάσει την ρακέτα, δεν θα τον βρει. Και τώρα Φουραδούλας. Κεραμιδάς. Συμπερατή, βρήκε την πάσα για τον Πετρόπουλο. Σηκώνεται εκείνος για δύο, μπροστά από τον Νικολή. Δεν θα μπορέσει να πετύχει το καλάθι. Γλύκας. Σωτηράκης έπαιξε με τον Γλύκα, δεν μπορέσε να υποδεχθεί καλά εκείνο στην πάσα. Δεν ήταν και καλύτερη πάσα επίσης από τον Σωτηράκη. Μαμπαλής. Σηκώνεται για δύο πόντους, πατούσε γραμμή. Σωτηράκης τώρα θέλει να τρέξει, μόνο ο Μαμπαλής έχει γυρίσει από τους Μπονόμπο. Δεν βρήκαν σε πρώτο χρόνο εκτέλεση, θα το κάνει ο Γλύκας. Δεν θα δει το φράσμα, παραμένει το 14-10. Κεραμιδάς τώρα θα γίνει το φάουλο από τον Δολιά. Πανέφεραν οι φιλοξενούμενοι. Μπαμπαλής πήρε το σκριν. Η μπάλα καταλήγει εκτός μετά από το τρίποντο. Η Κεραμιδά. Δολιάς. Ευάγγελος Σωτηράκης. Φουραδούλας τον παίζει καλή άμυνα. Πάλι Σωτηράκης. Προσπαθεί να περάσει, βρέθηκε στο παρκείο αντιπαλός του, βρήκε έτσι χώρο για να πάρει μια εκτέλεση. Δεν καταφέρνω όμως ούτε τώρα να σκοράρουν οι πράσινοι. Μπαμπαλής έχει δεχτεί το φάουλ. Είναι και το δεύτερο για τους γηπεδούχους. Γύρισε και πήρε τώρα ο Φουραδούλας. Στέκεται από μέσα, απόσταση με το ένα χέρι θα σημαδέψει σωστά. Και φέρνει την ομάδα του στο μείον 2, 14-12. Πάσα στη γωνία σου Τυράκης. Βρήκε τον Μασαλή, 5 δευτερόλεπτα ακόμα για τους πράσινους. Είναι για 3 στο σουτ, έστοχο. 17-12. Τι λένε τώρα και οι δύο διαιτητές. Είναι για δύο τελικά το σουτ του Μασαλή. 16-12 τελικά το σκορ, διορθώνεται. Στο συν 4 οι γηπεδούχοι. Δολιάς. Πάρει το τρίποντο, το οποίο θα σταματήσει το Στεφάνι. Σουράνης. Μπαμπαλής με χώρο, υψώνει, σκοράρει και παίρνει και το φάουλ. 16-14. Σε απόσταση ενός διπόντου και πάλι πλησιάζουν οι Μπονόμπο. Ανευστοχής και στην βολή του ο Μπαμπαλής. Έτσι φέρει σε απόσταση αναπνοής, δύο αλλαγές τώρα για τους πράσινους, ο Αντώνης Σωτηράκης επέστρεψε όπως και ο Τζολής. Παπαλής χάνει την βολή και ο Τζολής θα μαζέψει. Συνεχίζει με το πόδι στο γκάζι, πάει να τελειώσει μόνος του. Παίρνει και το φάουλ.
και έχουμε σειρά των γηπεδούχων να πάνε στην γραμμή των βολών. Βάζει την πρώτη. Με το 17-14. Τελεί και την δεύτερη έφτασα. 18-14. Μας αλήθεια πέρασε εκτός. Στην θέση του μπήκε ο Τζικουνάκης. Κεραμιδάς. Έκοψε ο Μπάμπαλης, πήρε, σηκώθηκε για δύο. Ζωλής μάζεψε. Σωτηράκης. Έπαιξε με τον Γλύκα, θέλει να πλησιάσει, βρέθηκε κάτω από την ρακέτα, πήρε το πλεονέκτημα εκεί από τον Πετρόπουλο, ο οποίος είναι και αυτός που είπε πέσει στο φάουλ. Ενώ στο μάτι επιστρέφει τώρα ο Τσαμουράς για λογαριασμό των φιλοξενούμενων, παίρνει την θέση του Μπουτσά. Γλύκας. Βάζει την πρώτη. Αναμένει το 19-14, ο ίδιος προσπάθησε να διεκδικήσει το rebound. Καθάρισαν την φάση η Μπονόμπο. Εμφόρα ο Πετρόπουλος, άφησε έξω, ο Μπαμπαλής θα το πάρει. Δεν θα το βάλει όμως και ψηλότερα ο Γλύκας. Γλύκας και πάλι τρέχει. Έχει επιστρέψει άμυνα των φιλοξενούμενων. Σωτηράκης προσπαθεί να παίξει τα πόδια τον αντίπαλο. Εξαιρετική κίνηση. 21-14. Στο συν 7 πλέον οι γηπεδούχοι. Πετρόπουλος. Τσεκάρει γύρω τι συμβαίνει. Βάζει κλάτι στο καλάθι, γυρίζει τώρα πρόσωπο. Αστοχή από κοντά. Πρόλαβε κιόλας. Ο ίδιος θα επιμείνει. Έχουμε φάουλ από τον Νικολή. Αρκετές δυνατές μάχες. Οι δύο ομάδες θα δίνουν όλα μέχρι στιγμής. Και δύο αλλαγές τώρα για τους Δαλάη Κλάμα, ο Φλαβούρης και ο Μπέις. Πάτσαν και πάλι παρκέ. Αστοχή πρώτη από τον Πετρόπουλο. Παραμένει το 21-14, έχει και μία δεύτερη βολή. Την βάλει 21-15. Σωτηράκης. Ζωλής προδώσει ξανά. Μένει πάνω του ο Σουράνης. Δεν θα μπορέσει να αποφύγει το φάουλ. Είναι το τρίτο ομαδικό για τους Μπονόμπο. Σωτηράκης. Μπέις έπαιξε με τον Τζόλι. Και πάλι Σωτηράκης βλέπει το ρολόι. Τελειώνει η επίθεση, θα σηκωθεί για να προλάβει το χρονόμετρο και θα σκοράρει. Για το 23-15. Τζόλι είχαν να δώσουν, όχι, δεν είχαν να δώσουν οι γηπεδούχοι. Κάνει έτσι ένα δωράκι, δύο βολές στους Μπονόμπο. Αστοχή πρώτη, παραμένει στο 23-15. Αμερική η δεύτερη από τον Μπάμπαλη. Ό,τι δεν έκανε όμως ο Μπάμπαλης από την γραμμή των βολών θα το κάνει ο Πετρόπουλος με το δικό του τρίποντο. 23-17. Τέταρτο ομαδικό των φιλοξενούμενων.
φαινομενών. Μπέις. Κάθε φάουλ από εδώ και πέρα θα είναι πολλές και για τις δύο ομάδες. Σωτηράκης οργανώνει. Έχει όρθιο το βλέμμα του, είδε έξω τον Μπέις, σηκώθηκε εκείνος για τρεις, δεν το βάζει. Το rebound που θα καταλήξει στα χέρια του Φουραδούλα. Τα αφήνει στον Παπαλή για να κατεβάσει. Παπαλή με τον Τζόλι μπροστά του. Αυτή στην γωνία. Σηκώθηκε για δύο ο Πετρόπουλος. Πέρασε το σούτ πάνω από την Στεφάνη. Αντώνης Σωτηράκης. Έπαιξε με τον Μπέι. Ήρθε με φόρα, ο Τζόλι τον βρήκε και όπως έπρεπε ο Μπέις τον τροφοδότησε κατάλληλα για το 25-17. Το σύν 8 πλέον και τα λέει η κλάμα, οι οποίοι δείχνουν να είναι κάπως πιο αποτελεσματικοί. Βγάζουν καλύτερες φάσεις και έτσι απομακρύνονται. Από την άλλη αναζητούν λύση από σουτ μέσα απόστασης στη Μπονόμπο. Δεν τα έχουν καταφέρει καλά μέχρι στιγμής. Έτσι διαφορά μπορεί να φτάσει και σε διψήφια επίπεδα τώρα. Τζόλις έπαιξε με τον Σωτηράκη, αυτός άφησε στον συμπαίκτη του, ο Μπέις θα το πάρει από την 45 μοίρες. Πετρόπουλος με πλάτη γύρισε κλεισμένος από δύο, θα πάρει το φάουλ τελικά από τον Σλαβούρη. Και έχουμε και διακοπή για time out. Ο Πετρόπουλος δεν αλλάζει το 25-17. Λεπτό και 50 δευτερόλεπτα ακόμα για να πάμε στο ημίχρονο. Θα νικήσει την δεύτερη, 0 στις δύο βολές. Θα μου να σου δίνει ξανά. Φουραδούλας συνεχίζει μέχρι μέσα. 25-19. Πέφτει στις 6 τώρα, 1,5 λεπτό πριν το τέλος της 4ης περίοδου. Μπέις. Τρεχέρι με χέρι. Ο Τζιγκουνάκης. Σωτηράκης από μακριά, σημαδεύει σωστά. 28-19. Τρομερός Αντώνης Σωτηράκης μέχρι στιγμής. Κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά για τους Δαλάη Κλάμα, προσφέρει τώρα. Και από το τρίποντο για τους είναι νέα των γηπεδούχων. Μπαμπαλής κάνει το βηματάκι πίσω, θέλει να απαντήσει και θα το κάνει με τη βοήθεια του ταμπλό. 28-22. Σωτηράκης. Ρομπέις βλέπει τις επιλογές του. Σε καλή επικοινωνία έκανε στις παίκτες του. Τζόλις πίνει στον Τζιγκουνάκη, 7 δευτερόλεπτα ακόμα. Σωτηράκης νομίζω θα πάρει ξανά την εκτέλεση από πιο μακριά αυτή τη φορά. Δεν ήταν άσχημο το σουτ, δεν μπήκε όμως. Η μπάλα είναι και πάλι για τους Δαλάη Κλάμα. Και έχουμε και time out τώρα για τους γηπεδούχους. Απομένει στο ρολόι για να τελειώσει και η δεύτερη περίοδος, 28-22. Υπέρ τον Δαλάη Κλάμα το σκορ. Ο Παπαλής μαζεύει, τελευταία επίθεση είναι για τους Μπονόμπο. Δεν έχουν φάουλ να δώσουν καμία από τις δύο ομάδες. Παπαλής πάει από τα δεξιά, υψώνει, όχι καλά, 7 δευτερόλεπτα τώρα για τους πράσινους. Σωτηράκης στέκεται, βρήκε λίγο χώρο, σηκώθηκε και το βάλε ο πρωταγωνιστής τον Δαλάη Κλάμα. Μιλάει ξανά την λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου για το 30-22.
δύο πεντάδες. Ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο ημίχρονο εδώ στο κλειστό του Σπάρτακου, που βρίσκει μπροστά τους Δαλάη Κλάμα με 30-22. Ο Σωτηράκης πήρε το φάουλ από τον Σουρανή. Τον Σωτηράκης, ο οποίος ξεχωρίζει με τους γηπεδούχους. Τώρα θα πάει βάλα και πάλι στα δικά του χέρια. Θυμίζω είναι και αυτός που διαμόρφωσε το 30-22 νωρίτερα με το εύστοχο σούτου στο τέλος της δεύτερης περίοδου. Πέρασε ωραία ο Παπαλής. Θα γίνει το φάουλ πάνω στον παίκτη τον Μπονόμπο. Το έχω πει φορά ο Σωτηράκης. Στην επαναφορά οι φιλοξενούμενοι. Κουραδούλας, ψάχνει επιλογή, βρήκε τον Πετρόπουλο, αυτός θα έρθει έξω. Κεραμιδάς, μέλα στο πλάι. Ψάχνει επιλογές, θα πάρει τελικά το σούτ και θα το βάλει. Ο Πετρόπουλος 30-24. Από τους παίκτες που προσπαθούν να κρατήσουν το μάτι του Μπονόμπο. Μεκρής λέγει τελικά τη μακρινή πασά για τον Μπέ. Αυτός θα εκτελέσει για τρεις και υποπίεση μάλιστα. Νέα ευκαιρία με Φλαβούρη. Αυτός θα σκοράρει από κοντά. 32-24. Κουραδούλας. Τρίποντο το πήρε πάνω του ο Κεραμιδάς, ευστόχησε. 32-27. Δόλιας. Πάσα πίσω από την πλάτη για τον Φλαμπούρη, έδειξε να εθνιδιάζεται εκείνος. Έχασαν τελικά οι πράσινοι. Κεραμιδάς, ένα νέο δικό του μακρινό. Βρέθηκε στο παρκέ, ο Πετρόπουλος δεν υπήρξε καλό στήριγμα. Συνέχεια τώρα με τον Μπέι. Πήρε με φόρα ο Φλαβούρης, πάει προς τα μέσα ανάποδο, λέει, απλώς θα καταφέρει κάτι. Παπαλής, γρήγορος ο ρυθμός, μεγάλη ένταση. Στην τρίτη περίοδο ο Παπαλής θα φτάσει μέχρι το τέλος, 32-29, κάτι που δεν αρέσει καθόλου στον Λέζαρο Κουρελάκο, γι' αυτό έχουμε και time out. Επανέφεραν οι πράσινοι, οι οποίοι βλέπουν τους Μπονόμπο να έχουν πλησιάσει το 32-29. Έβαλε τις φωνές στους παίκτες του ο Λέζαρος Μπουρελάκος κατά την διάρκεια του time out. Προσπαθεί να τους ξυπνήσει, καθώς οι φιλοξενούμενοι δείχνουν να γίνονται απειλητικοί τώρα. Σωτηράκης θα κερδίσει το φάουλ. Σωτηράκης για τρεις, δεν παίρνει το καλάθι. Κεραμιδάς. Ρουτσιωσέ με ρίσκο. Κόβει και πάσα. Έχουμε αλλαγή για τους πράσινους. Στη θέση του Αντώνη Σωτηράκη πέρασε ο Ευαγγελός. Φραδούλας. Πλάτη ο Πετρόπουλος. Κάνει τις προσποιήσεις, προσπαθεί να βρει χώρο μπροστά από τον Μεκρή, ο οποίος θα τον σταματήσει στα ίσα. Σωτηράκης. Έκοψε την πάσα ο Πετρόπουλος, ο οποίος πρόλαβε και επέστρεψε στην άμυνα. Ήρθες 17 δευτερολέπτων τώρα για τους γηπεδούχους. Μας απέρασε, γύρισε με το δεξί ο Φλαμπούρης. Αυτός είναι που σκόραρε. 34-29. Παπαλής. Θα πάρει ένα μακρινό σου, το οποίο θα καταλήξει εντός στόχου. Σωτηράκης. Τολιασλίκ
και στην περιφέρεια. Προσπαθεί να τον ακολουθήσει ο Κουραδούλας, πήρε το screen, άφησε τώρα στον Φλαμπούρη. Πέφτει πάνω του και κάνει το φάουλ ο Τσαμούρας. Ένα φάουλ που φέρνει κάποιες διαμαρτύριες από την πλευρά των Μπονόμπο. Και μια παρατήρηση στον Κουραδούλα. Πάει με δύναμη. Ο ίδιος είναι αυτός που έχει πετάξει εκτός την μπαλά. Γι' αυτό και κάτω έχει περνάει στα χέρια τον Μπονόμπο. Παραμένει το 34-29 μετά και το πέρασε αυτής της επίθεσης. Τεραμιδάς. Αφήνει στον Μπάμπαλη με τον Τόλια. Έχει μείνει εκείνος μπροστά του. Να του φτιάξει χώρο Πετρόπουλος, γυρίζει ο Μπάμπαλης, πάει σε μια ατομική προσπάθεια. Πετρόπουλος έχει κάνει επιθετικό φάουλ, έχει σπρώξει αντικανονικά τον Γλυκά. Είναι το τέταρτο ομαδικό αυτό για τους φιλοξενούμενους. Από το επόμενο θα έχουμε πολλές για τους πράσινους. Δόλιας. Μπεκρής περιμένει κοντά του για να αφήσει τον Νικηταρά. Δόλια στα αριστερά, Γλυκά στην περιφέρεια με 5 δευτερόλεπτα διαθέσιμα. Ωραία, θα ξεφύγει, θα πάει και μέχρι το τέλος. Κρίμα που δεν μπήκε το καλάθι. Έκανε τρομερή κίνηση ο παίκτης τον Δαλάη Κλάμα. Τρομερή τρίπλα του για να φτάσει μέχρι το τελείωμα. Και τα χάλασε, παρέμεινε το 34-29. Έχουμε δύο βολές ωστόσο. Τα 5-29. Μέσα και η δεύτερη. Εδώ 36-29. Όλο από τον Ευάγγελο Σωτηράκη. Μόλις το δεύτερο για τους γηπεδούχους. Πετρόπουλος, Τεραμιδάς, στέκεται για δύο, δεν θα το βάλει, ψηλότερα ο Γλυκάς. Αφήνει τώρα στον Τόλια για να περάσει αυτό στο κέντρο. Του φύγει η μπάλα, την ώρα που την έσχεται στο παρκέ. Πάει μέχρι μέσα ο Μπάμπαλης, θα φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου. 36-31. Μπεκρής έχει μείνει με τον Φοραδούλας, αυτόν θα πάει τώρα η μπάλα. Γυρίζει χωρίς καλή ισορροπία. Φοραδούλας μαζεύει το rebound, ζητάει και αλλαγή τώρα ο Μπεκρής. Μπαμπαλής, μια μακρινή πάσα με στόχο τον Πετρόπουλο, τον βρήκε και θα σκοράρει, αυτός θα πάρει και το φάουλ ή όχι. Να δούμε αν μετράει, όχι δεν μετράει τελικά το καλάθι, έχει δοθεί χαμηλά το φάουλ. Να επαναφέρουν από την baseline. Έτσι πράσινη. Μπάμπαλης θα πάρει και αυτή την προσπάθεια, ζήτησε φάουλ, δεν υπήρξε κάτι. Συνέχεια με Γλυκά, ο οποίος ξεφεύγει από την πίεση και αφήνει στον Νικηταρά. Κάτω λιγότερο από 4 λεπτά για να τελειώσει και η τρίτη περίοδος. Από τη γωνία θα επιχειρήσει ένα σούτο ο Σωτηράκης. Και παίρνει τώρα ο Κεραμιδάς. Τελεί από μακριά ο Κεραμιδάς, δεν μπορεί να μειώσει. Τζόλης. Ωραία, θα κλέψει ο Μπαμπαλής και φεύγει στο ανοιχτό γήπεδο. Δεν μπορεί να τον φτάσει κανένας και με το δεξί λέει σκοράρει για το 36-33. Μείον 3 πλέον, πλησιάζουν οι Μπονόμπο. Τζόλης. Ο
ευρωβήτερα κατάφεραν να ρίξουν και πάλι την διαφορά οι φιλοξενούμενοι. Ωστόσο, έβγαλαν αντίδραση Δαλάη Κλάμα και απομακρύνθηκαν και πάλι. Να δούμε αν θα γίνει κάτι αντίστοιχο τώρα. Θα πάει μέχρι μέσα ο Τζόλης. Δεν τον σταματήσει η άμυνα του Φουραδούλα. 38-33. Φουραδούλας. Με τα βήματα, κερδίζει και το φάουλ τον Γλίκα, ο οποίος το παραδέχεται. Θα φτάσει τα πεντομαδικά του Πράσινη. Όχι, με συγχωρείτε, είναι το τρίτο δικό τους. Τα πεντομαδικά έχουν φτάσει οι φιλοξενούμενοι. Δεν θα κάνει το χατήρι μπάλα στον Φουραδίλα σε αυτή την πρώτη βολή. Εκτελεί τώρα και την δεύτερη. Θα την βάλει αυτή. 38-34. Γιόλης. Μπέις. Ο μέση απόσταση. Ίσα ίσα βρήκε ο Στεφάνη μπάλα. Ζητάει συγγνώμη και από τους υπέκτες του για αυτή την κακή εκτέλεση. Βαβαλής. Πετρόπουλος, δε ο Φουραδούλας, αυτόν θα πάει τώρα η μπαλά. Έχει μπροστά τον Κιταρά, θα τον παίξει στα πόδια, περνάει εύκολα. Καθαλάει στο τελείωμα, σηκώνεται. Έχει βρεθεί στο παρκέ ο Σωτηράκης. Είναι στο έδαφος. Πάμε σε μια διακοπή. Τώρα που του παρέχονται οι πρώτες βοήθειες, εκεί στο πόδι χαμηλά φαίνεται να έχει θέμα. Ας ελπίσουμε να μην είναι τίποτα το σοβαρό. Έχουμε φάουλ τώρα πέρα των γηπεδούχων. Έχουμε επίσης και βολές, καθώς έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά από την πλευρά των Μπονόμπο. Τον Σωτηράκης θα βάλει την πρώτη για το 39-34. Μέσα και η δεύτερη για το 40-34. Κεραμιδάς. Λουτζάς, θα του πάρει την μπάλα ο Γλυκάς. Σωτηράκης. Βρήκε εξαιρετικά τον Γλίκα, για αυτούς από κοντά θα κάνει τη ζημιά για το 42-34 και πάλι αντιδρούν καλά η Δαλάη Κλάμα και πάλι βρίσκουν τρόπο να απομακρυνθούν στο σύν 8. Νωρίτερα πλησίασαν στο μείον 3 οι φιλοξενούμενοι, δεν ήταν ανάλογη όμως η συνέχεια τους και τώρα Γλίκας και πάλι. Γρήγορα στην άλλη πλευρά, του φεύγει όμως και η μπάλα από τα χέρια. Καθώς είχε πάνω του κολλημένο τον Μπέι, τον δυσκόλεψε εκεί την προσπάθειά του να σηκωθεί για να τελειώσει τη φάση. Παρέμεινε έτσι στο 42-34, φτάνουμε και στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Τζόλης. Αφήνει στην κορυφή, ο Γλίκας είναι εκεί για να πάρει το τρίποντο. Θα σταματάει στο σίδερο. 47 δευτερόλεπτα. Μπαμπαλής. Έχει μπροστά τον Τζόλι, ο οποίος βρέθηκε στο παρκέ. Βρήκε χώρο έτσι ο Μπαμπαλής για να εκτελέσει από την κορυφή. Όχι καλά, ο Μπέις κερδίζει το φάουλ και σπέβει αμέσως τον σηκώσει. Ο Πετρόπουλος. Και time out. Στη γραμμή τώρα ο Μπέις. Θα βάλει την πρώτη βολή.
για το 43-34. Μέσα και η δεύτερη. Και διαφορά στο κιλά στο κιλά στο συν 10-44-34. Παπαλής. Βλέπει τις επιλογές του, έχει και 10 δευτερόλεπτα, γλυκά σπαρά λίγο να κλέψει. Αλλά πάει στο πλάι, Φουραδούλας με 4, θα πετάξει όπως όπως, δεν είναι καλή εκτέλεση. Αντιθέτως είναι πάρα πολύ καλή άμυνα των Δαλάη Κλάμα, οι οποίοι έχουν 5 δευτερόλεπτα τώρα, έκλεψαν όμως η Μπονόμπο. 2 με 1, στο 1 δευτερόλεπτο ο Μπάμπαλης, όχι. Τελειώνει έτσι. Και η τρίτη περίοδος, 44-34 δείχνει ο πίνακας του σκορ. Μπαίνουμε σιγά σιγά και στην τέταρτη περίοδο. Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στην στατιστική. 13-26 τίποτα για τους γηπεδούχους, 13-30 από την άλλη για τους Δαλάη Κλάμα. 3 τρίποντα μέχρι στιγμής έχουν πετύχει οι γηπεδούχοι, 17 προσπάθειές τους, ενώ από την άλλη έχουμε 2 στα 13 για τους Μπονόμπο και φάουλ τώρα επάνω στον Μπαμπαλή. Νωρίς θα γίνει το πρώτο ματικό. 26 rebound για τους Δαλάη Κλάμα, 24 για τους φιλοξενούμενους, 10 για τους πράσινους, 8 για τους Μπονόμπο. Έγινε το κλέψιμο. Βρήκε και τον Γλυκ, αυτός θα φτάσει μέχρι το τέλος. Πάει στην βάση τη Στεφάνη Τσίπαλα και καταλήγει εκτός. Ο Γλυκάς όμως κατάφερε να κρατήσει και να βρει και τον Μασαλή. Τζόλις από το πλάι, εκτελεί. Δεν είναι την λύση από μακριά. Ένα καλάθι που πανηγύρισε πολύ έντονα από τους πράσινους. Έδειξαν να το έχουν ανάγκη. Και ξεφεύγουν τώρα το συν 13. Παπαλής. Βάλα στο πλάι και Αραμιδάς θέλει να απαντήσει, θα το κάνει και με το ίδιο νόμισμα. 47-37-36 τελικά ήταν για 2 το σουτ. Πάτησε ο Αραμιδάς στους 11 από τους διαφορά. Σωτηράκης. Μασαλής άφησε στον Γλυκά, νέο σουτ 3 πόντων από τους πράσινους, άστοχος ο Γλυκάς. Ο οποίος μπήκε εκεί δυναμικά στην φάση για να διεκδικήσει το rebound, έχει χτυπήσει ο Μπαμπαλής. Ο οποίος βρέθηκε στο... βρίσκεται τώρα στο παρκέ. Πάμε έτσι να διακόψουμε για λίγο. Ο Μπαμπαλής πέρασε εκτός, πατάει κανονικά το πόδι του, πάλι καλά. Ο Φουραδούλας είναι αυτός που μπήκε στη θέση του και έχει τώρα για την μπάλα στα δικά του χέρια. Τσαμουράς, Μουτσάς αφήνει έξω. Τσουράνης. Ο Μασαλής τον βρήκε αντικανονικά. Ενώ ο Μπεκρής θα επιστρέψει για λογαριασμό των πράσινων. Μπαμπαλής. Παίρνει το τρίποντο, παίρνει και βγαίνει μπαλά, στασιατικός. Αντωνάκης τώρα για τους Δαλάη Κλάμα. Μπεκρής βλέπει γύρω του να ζητεί κάποια βοήθεια, πάει κοντά το Μασαλής για να πάρει. Μπεκρής βρήκε ο Γλυκάς, έφτιαξε χώρο στον Σωτηράκη, ο οποίος αν μείνει ανενόχλητος μπορεί να κάνει τη ζημιά όπως έκανε τώρα. 50-36. Ακόμα ένα καλό μάτς για τον Αντώνη Σωτηράκη. Είναι ο παίκτης κλειδί σήμερα για τους γηπεδούχους. Έβγαλαν την άμυνα Τζόλης, θα παίξει με τον Μασαλή. Ύψος αυτός. Γλυκάς από κοντά. Θα κοπεί αρχικά, επιμένει. Είναι έξω το Τυράκης με 10 δευτερόλεπτα. Μασάρι έξω, Μασαλής είναι για 2 το σουτ, καθώς πατούσε γραμμή. Δεν μπήκε επίσης. Τουράνης. Βγαίνει πάνω το Μασαλής. Τουράνης πάει από τα αριστερά, συνεχίζει ο ίδιος. Και έχουμε φάουλ από τον Μπεκρή, πρέπει να έχει γίνει. Ναι.
τον έδειξε για το νούμερο ρέφερι. Στη γραμμή λοιπόν ο Σουράνης. Αστοχή η πρώτη. Θα βάλει την δεύτερη. 50-37. Δύο νέα πρόσωπα στο μάτσο, ο Φουραβέλας και ο Πετρόπουλος. Για λογαριασμό των Μπονόμπο. Ζόλης. Αντωνάκης. Σωτηράκης που λέω. Αντώνης Σωτηράκης, βέβαια το όνομα με το επίθετο. Αστόχησε. Για δύο παραμένει στο 50-37. Παπαλής. Φουραδούλας για τρεις. Σωχή, δεν είναι καθόλου καλό το σούτου. Παραπέρασε κατευθείαν εκτός αγωνιστικού χώρου. Και θα αλλάξει τώρα το 50-37, παραμένει στο συν 13 η Dalai Lama, 6-44 πριν από το τέλος, ενώ ο Φλαμπούρης πατάει και πάλι παρκέ. Και ο Τζόλης αναλαμβάνει να φτιάξει αυτή την επίθεση. Τζόλης κρατάει. Ο Σωτηράκης ζήτησε στην άλλη πλευρά. Φλαμπούρης σε με τον Μασαλή. Όρθιος, αστοχή για δύο. Μια μακρινή πάσα τώρα για τον Πετρόπουλο. Επέστρεψε ο Πεκρής έγκαιρα και έκλεψε κιόλας και πέρασε και την πάσα για τον Τζολί. Πεκρής, ωραία, θα συνεργαστούν οι δυο τους. Δεν ήρθε το καλάθι. Πιέζουν και πάλι οι γηπεδούχοι. Πεκρής από κοντά. Δύο, 37 και κάνει και ένα ξέσπασμα εκεί ο Μπεκρής χωρίς λόγο τώρα και θα δεχτεί και την τεχνική ποινή. Και περνάει και εκτός από έτσι των γηπεδούχων. Πρώτη βάζει και την δεύτερη, 52-39. Θα πάμε και πάλι πίσω. Συνέχεια με Μπάβαλη. Τελές για τρεις. Τρεις και σίδερο. Παίρνει το φάουλο Μασαλής. Και φεύγει εκτός ο Πετρόπουλος με το πέμπτο δικό του φάουλ. Θα πάρει και αυτός μια τεχνική ποινή, γιατί θα διδάσει και αυτός έντονα. Για κάτι λόγο τώρα χαλάει κάπως το μάτς με αυτές τις έντονες διαμαρτυρίες. 4-39 ακόμα είναι ακόμα για το τέλος. Στην γραμμή λοιπόν ο Σωτηράκης. Θα χάσει την βολή. Παραμένει στο 52-39. Μπαλά είναι και πάλι για τους Dalai Lama με τον Τζόλι να παίρνει και να αφήνει τον Σωτηράκη. Έξω, Μασαλής για δύο, το βάλε. 54-39. Κουραδούλας.
τώρα ο Μπαμπαλής. Του δίνει επιλογή άσκρην ο Βουτσάς, πάσα έξω στον Σουράνη. Ένα τρίποδο του Μπαμπαλή στο σίδερο. Τελευταία 4 λεπτά και επίσημα τώρα στο παιχνίδι. Έχουν πάρει ένα καλό προβάδισμα 15 που τον πλέον η Δαλάη Κλάμα. Και έχουν βάλει τις βάσεις για την επικράτησή τους. Ο Φλαμπούρης εδώ θα κάνει το χορευτικό. Θα φτάσει και μέχρι το καλάθι για το 56-39. Μπαμπαλής από τα δεξιά δεν μπορεί. Βουτσάς μαζί του το rebound και αφήνει έξω για να πάρει το τρίποντο ο Κεραμιδάς. Αστοχή και αυτός και παραπερνάει και εκτός αγωνιστικού χώρου. Δύο νέα πρόσωπα τώρα στο μάτι για τους πράσινους. Ο Δόλιας επιστρέφει, όπως και ο Νικολής. Ενώ από την άλλη έχουμε στο μάτι και πάλι τον Τσαμουρά. Δόλιας. Σωτηράκης. Δεν θα αφήσει την ευκαιρία να πάει χαμένη. Δεν ήταν καλό όμως το σουτ. Μια ευκαιρία με Φλαμπούρη. Ούτε τώρα. Κράτησαν οι πράσινοι. Δόλιας. Παίζει και πάλι με τον Σωτηράκη. Ωραία, αυτός θα βρει τον Φλαμπούρη. Δεν θα καταφέρουν όμως να εκτελέσουν έγκαιρα. Η Δαλάη Κλάμα. Μπάλα περνάει στα χέρια τον Μπονόμπο. Σουράνης σε ένα γρήγορο τρίποντο. Έβαλε λίγο παραπάνω δύναμη από όσο θα έπρεπε. Αλλά πέρασε κατευθείαν εκτός. Σε συνέχεια τώρα με τον Δόλια. Σωτηράκη, πάλι base από την περιφέρεια, δεν θα σημαδέψει σωστά. Περασέψει και αυτή η επίθεση χωρίς κάτι καλό για τους Δαλάη Κλάμα. Γενικά συνεχίζουν άστοχες στις τελευταίες επιθέσεις τους οι δύο ομάδες. Δεν αντέχει το 56-39, 2 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα τώρα στο χρονόμετρο για να φτάσουμε στο τέλος. Μπαμπαλής. Φάουλ από τον Δόλια. Και έχουμε και βολές επίσης, καθώς έχουν συμπληρώσει τα 5 ομαδικά οι πράσινοι. Ο Παπαλής θα χάσει την πρώτη. Τώρα για την δεύτερη θα τη βάλει αυτή για το 56-40. Base. Κυροδόλιας. Ένα μακρινό δίποδο του Δόλια. Μάζεσε ο Τσαμουράς και άφησε στον Μπαμπαλή. Μπαμπαλής θα το πάρει πάνω του. Βρήκε σίδερο. Κάτι λιγότερο από 2 λεπτά ακόμα για να φτάσουμε στο τέλος με τους Δαλάη Κλάμα. Όπως όλα να δείχνουν, να κλειδώνουν την δεύτερη νίκη τους, η οποία θα είναι και η δεύτερη συνεχόμενη στο πρωτάθλημα της Evolution. Ο Μπέις θα βάλει 2 ακόμα πόντους στην στατιστική του, 58-40. Και όπως έλεγα, οι πράσινοι θα πάνε στο 2-1 πλέον. Ενώ από την άλλη οι Μπονόμπο γνωρίζουν την δεύτερη ήττα τους και θα παραμείνουν έτσι χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα. Άστοχη εδώ η εύκολη προσπάθεια του Μπέιτα, βάζει να εντύχει το εκείνος, αλλά ακολούθησε ο Δόλιας για να φτιάξει την κατάσταση και να στείλει την διαφορά στο ΣΥΜ 20. Ο Κεραμιδάς θα κερδίσει το φάουλ για να μπει στο μάτς και ο Νικηταράς. Αυτές τις τελευταίες στιγμές ο Κεραμιδάς τώρα είναι στην γραμμή. Μπαίνει πρώτη, 60-41. Και 60-42. Δόλιας. Yeah.
Κιταράς, έπαιξε με τον Φλαμπούρη. Θα του κάνει το χατήρι τελικά η μπάλα μετά από μια μικρή περιπέτεια. Θα καταλήξει μέσα στο καλάθι. 62-42. Τελευταία δευτερόλεπτα τώρα. Μπαμπαλής. Κάνει το βλυματάκι πίσω, θα το πάρει από το σπίτι του και θα το βάλει. Για το 62-45. Λεπτά ακόμα για το τέλος, είναι Κιταράς. Θα παίξει με τον Φλαμπούρη. Θα πάει προς τα μέσα εκείνος, κερδίζει το φάουλ. Έχουμε βολές. Έξω η πρώτη. Και η δεύτερη. Τελευταία 24 λεπτά. Σουράνης. Ο Τσαμουράς είναι αυτός που θα πάρει το τρίποντο. Θα το χάσει 13 δευτερόλεπτα. Δεν θα γίνει κάποια άλλη επίθεση. Φινάλ λοιπόν στο μάτς, νίκη για τους Dalai Lama, οι οποίοι θα επικρατήσουν με 62-45 επί των Bonobo.